πλατή Αριστοτέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα μωρό κουκουλωμένο με χοντρό μπουφάν ξυπνάει στην αγκαλιά της μαμάς του. Γύρω τους, άλλοι πρόσφυγες τυλιγμένοι σε γκρι υπνόσακους κοιμούνται ακόμα. Τα λιγοστά τους υπάρχονται τακτοποιημένα σε μια γωνιά. Έλλειψη δομών φιλοξενίας, περίπου 60 πρόσφυγες από το Αφρίν, όπως δηλώνουν, αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν εδώ. Οι πρόσφυγες που βλέπετε πίσω μου, άνδρες και γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, πέρασαν στη χώρα μας από τον Εύρο. Καταγράφηκαν στις 18 του μηνός στην Ορεστιάδα. Έφτασαν χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ψάχνοντας να βρουν μια δομή φιλοξενίας και διανυκτέρευσαν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, στο άγαλμα Βενιζέλου. Δείχνουν στην κάμερα τα χαρτιά που τους επιτρέπουν την παραμονή στη χώρα μας. Όλο ένα και περισσότεροι πρόσφυγες περνούν το τελευταίο διάστημα τα σύνορα στον Εύρο, κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε από τον Εύρο. Τα κέντρα στον Εύρο είναι επίσης γεμάτα. Οπότε και εκεί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διαφορετικό από το να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν στα μεγάλα κέντρα. Το πρόβλημα, ως φαίνεται, κάθε μέρα γίνεται και πιο έντονο. Οι λύσεις άμεσα πραγματικά είναι δύσκολο να βρεθούν. Ο 18χρονος Αμπντούλ ζει στην Ελλάδα εδώ και καιρό. Ένα χρόνο στη Λέσβο και τους τελευταίους 4 μήνες στη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο. Έχω ζητήσει τόσες φορές βοήθεια, ότι χρειάζομαι ένα μέρος να μείνω. Κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Πήγες στην αστυνομία? Ναι, με βάζουν στη φυλακή για 2 μέρες και μετά με αφήνουν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου να ζήσει η πόλη μια κρίση ανάλογη με αυτή του 2015.